έγκριση τρόπου δημοπράτησης, μελέτη κατασκευής σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 84-12 του 16 της πράξης για το έργο προσθήκη νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο Μαμάτσο Νοσοκομείο Κοζάνης με κωδικό OPS 5077-53 προϋπολογισμού 16.300.000 ευρώ με ΦΠΑ. Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΚΕ Κοζάνης, ο κύριος Γρηγόρης Τσιούμερ. Κύριε Τσιούμερ, έχετε το λόγο. Και τα μικρόφωνα σας παρακαλώ λίγο να κλείσετε. Ευχαριστώ. Κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχετε και από μένα τις καλύτερες ευχές, χρόνια πολλά. Όλα να πάνε κατ' ευχή. Το νέο έτος κυρίως. Να περάσω κατευθείαν στο θέμα και να πω ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο έργο, πολύ ουσιαστικό έργο και πολύ ακριβό θα έλεγα, μετά από μια υπερπροσπάθεια που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ένα έργο το οποίο έτρεξε πάρα πολύ τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο αγαπητός συνάδελφος ο κυρίας Ηλίας Τουπαλίδης, για να φτάσουμε, γιατί από ό,τι γνωρίζετε βιαζόμαστε να γίνει αυτό το έργο, γιατί οι τελευταίες πληρωμές πρέπει να γίνουν μέχρι 30-12 του 2023. Όλα πήγαν κατευθείαν. Στις 37, αν θυμάστε, είχαμε εγκρίνει την υποβολή της πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020. Και αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που είναι συνημμένες στην πρόταση, σήμερα λοιπόν ήρθαμε εδώ να αποφασίσουμε τον τρόπο δημοπράτησης. Υπάρχει μέσα στην τεχνική περιγραφή, αναφέρονται λεπτομεριακά, θα λέγαμε, μεγάλη λεπτομέρεια, τα περί ασφάλειας, αισθητικής, λειτουργικότητας, κτηριολογικό πρόγραμμα κλπ. Είναι πάρα πολύ αναλυτικά όλα αυτά που έχει μπει από την προετοιμασία του φακέλου της ΑΝΚΟ και δεν νομίζω να υπάρχει έτσι κάτι που να άφησε αναπάντητο. Απλά για την ιστορία και μια και μας ακούει ο κόσμος και ίσως να μην έχουν μπροστά το τεχνικό πρόγραμμα, ένα λεπτό μόνο να αναφερθώ στο φυσικό αντικείμενο της πράξης, που είναι η προσθήκη της νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο Μαμάτσι Νοσοκομείο Κοζάνης και θα αποτελείται από το κτίριο προσθήκης με 4 στάθμες, το οποίο δυτικά θα εφάπτεται του υφιστάμενου νοσοκομείου, ανατολικά θα φτάνει μέχρι την οδό Αριάδνης και βόρεια μέχρι την οδό Μαμάτσιου. Γίναμε μάρτυρες δηλώσεων και τοποθετήσεων και συζητήσεων και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κοζάνης, όπου εκτός από τη Δημοτική Αρχή τα 3/4 των παρατάξεων έχουν τοποθετηθεί υπέρ της δημιουργίας ενός νέου νομαρχιακού νοσοκομείου, όχι περιφερειακό για να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ήθελα να ρωτήσω αν έχει γίνει κάποια συζήτηση και κάποια διαβούλευση, κυρίως γιατί το νοσοκομείο Κοζάνης είναι ένα νοσοκομείο 50 και πλέον ετών και οι προηγούμενες περιφερειακές και νομαρχιακές αρχές έχουν δεχτεί σοβαρές κριτικές για το γεγονός ότι γίνονται εμβαλωματικές λύσεις, γιατί έχει γίνει και άλλη μία ανακαίνιση από το χειρουργικό τμήμα της επέκτασης, ο κύριος Κρύβας και όλοι φαντάζομαι το θυμάστε, και τώρα πάμε να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Το λέω αυτό ως ερώτηση για να ξέρουμε ποια είναι η άποψή τους. Και αν έχει γίνει μια συζήτηση, θα πούμε πάλι και θα ακούμε εκ των υστέρων ότι δεν συζητήθηκαν όλες οι πιθανές λύσεις. Όσον με αφορά, να απαντήσω στην κυρία Ζιμπλιάδου και να πω ότι μπορεί το έργο σήμερα που φέρνουμε να είναι ακριβό, να είναι πολύ μεγάλο ουσιαστικό, αλλά είχε προηγηθεί, αν θυμάστε πολύ καλά, 953.000 που βάλαμε για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Παλής Πτέρυγας. Ο κ. Κασαπίδης έκανε τις δηλώσεις για τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τον ιατρικό εξοπλισμό. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Εμείς ερχόμαστε με αυτό το έργο, το οποίο, όπως σας είπα, είχαμε αποφασίσει ήδη στις 37 να το εντάξουμε. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζει ο Δήμος Κοζάνης. Κατά την άποψή μου, και το γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Ζιμπλιάδου, ότι αν είναι κάτι τέτοιο θέμα να ξεκινήσει, αυτό θα περάσουν κάποια χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αύριο το πρωί.
Εμείς συνεπείς λοιπόν στα όσα είπαμε μέχρι τώρα, φέρνουμε τη δημοπράτηση του έργου. Αν από εκεί και πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο της Κοζάνης αποφασίσει, εμάς ούτε καν μας ενημέρωσαν και εμείς δεν μπορούμε να ενημερωνόμαστε μέσα από τα δελτία τύπου, ας πούμε, που βγαίνουν καθημερινά ή από τις αποφάσεις αυτά που λέγονται. Αν κάποια στιγμή υπάρχει μια σοβαρή πρόταση, μια τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία θα μας έρθει, τότε ίσως απαντήσουμε κι εμείς. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Εμείς ξεκινήσαμε, προγραμματίσαμε και βάζουμε και φέρνουμε όλα αυτά τα έργα για το Μαμάρισσο νοσοκομείο προς ψήφιση. Είναι μέσα και η μελέτη των 3 εκατομμυρίων που ήταν έχει συμπεριληφθεί στην οριστική μελέτη στα 16.300.000. Συμπεριλαμβάνεται μέσα και η μελέτη. Κοιτάξτε να δείτε εμείς τι κάναμε σαν υπηρεσία. Το ποσό, κύριε Γρήγορη, το ακριβές ποσό. Το ποσό ήταν περίπου 3 εκατομμύρια η μελέτη. Εμείς επειδή δεν θέλαμε να δώσουμε, γιατί ο εργολάβος, αυτός ο ανάδοχος που θα πάρει το έργο, θα πρέπει να βγάλει άδεια, οικοδομική άδεια. Εμείς δεν θέλαμε σαν υπηρεσία, αν θα βγάλει οικοδομική άδεια, να τον πληρώσουμε 3 εκατομμύρια, συν μια προκαταβολή το 10%, δηλαδή μόλις θα μπει μέσα να μας πάρει τα 4 εκατομμύρια. Γι' αυτό το σπάσαμε σε εργασίες στη μελέτη. Αν θα δείτε στον προϋπολογισμό, φαίνεται μέσα εκεί ότι είναι σπασμένη η μελέτη σε διάφορες εργασίες. Κυρία Σαπηλιάδη, έχετε το λόγο. Σίγουρα μιλάμε για ένα σημαντικό έργο και για μια σημαντική εξέλιξη, γιατί ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μας χαροποιεί όμως το γεγονός και μας δημιουργεί προβληματισμό ότι δεν έγινε μια ανοιχτή συζήτηση με τους θεσμικούς φορείς και κυρίως με το Δήμο Κοζάνης για να εξεταστούν οι εναλλακτικές λύσεις δημόσια και να δοθούν τα στοιχεία στο Περιφερειακό Συμβούλιο έτσι ώστε να είμαστε όλοι πια πεπισμένοι ότι πάμε όλοι μαζί για μια λύση κοινά αποδεκτή. Δεν βοηθάει το έργο το ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις από θεσμικούς φορείς που έχουν λόγο σε αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μία διαβούλευση από τη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αυτές οι θέσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να μην ψηφίσουμε θετικά για το έργο. Απλώς πέρα από τις όποιες αντιπαραθέσεις δημιουργείται στο θέμα των νοσοκομείων, δημιουργούν το θέμα των νοσοκομείων, νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί ένα νομό. Άρα δεν έχει σχέση η γνωστή αντιπαλότητα των δύο νοσοκομείων και των δύο δήμων. Όταν εμείς δεν έχουμε ένα έγγραφο, δηλαδή ο Δήμος Κοζάνης ξέρει από την αρχή που σας είπα, ας πούμε, με την ενεργειακή αναβάθμιση, με αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Κασαπίδης για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και το καθεξής. Εμείς δεν είχαμε ποτέ από το Δήμο Κοζάνης ένα έγγραφο που να μας πει σταματήστε, μην κάνετε τίποτα. Ξέρετε, σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε κάτι το συγκεκριμένο στα χέρια μας, είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε. Και δεύτερον, έτσι το λέω με πολύ ευγένεια, ας πούμε, αυτή τη στιγμή εμείς αναφερόμαστε στην ανάγκη που έχει το Μαμάρισσο νοσοκομείο. Και το είδατε ότι βγήκε πάρα πολύ έντονη αυτή η ανάγκη της επέκτασης του ξενοδοχειακού, ας πούμε, εξοπλισμού. Περισσότερο γιατί φεύγανε ολόκληρες κλινικές, μόνο και μόνο για να γίνουν κλινικές COVID. Ψάχναμε χώρους, ας πούμε, για τη ΜΕΘ και ούτω καθεξής.